ξανά στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου μετά από 10 χρόνια απουσίας, προσγειώθηκε η αεροπορική εταιρεία Κολοσσός Λουτφχάνσα λίγο μετά τις 4.30 το απόγευμα ώρα Ελλάδος. Στο αεροσκάφος τύπου Airbus 320-200 επέβαιναν τουρίστες από το Μόναχο της Γερμανίας. Μετά την British Airways που επανήλθε στο Ηράκλειο, επανέρχεται και η Lufthansa, δύο μεγάλοι κολοσσοί στον αεροπορικό χώρο, στον παγκόσμιο ευρωπαϊκό χώρο. Αυτό σημαίνει ότι η Κρήτη για αυτούς όλους έχει αξία, έχει σημασία. Μετά από 10 χρόνια η εταιρεία Lufthansa προσγειώνεται ξανά στο Ηράκλειο, μεταφέροντας όπως βλέπετε πάνω από 150 τουρίστες. Η υποδοχή από τον αερολιμενάρχη Ηρακλείου Γιώργο Πλιάκα και στελέχη της περιφέρειας Κρήτης ήταν θερμή, ενώ και οι τουρίστες δεν έκρυψαν την ικανοποίησή τους για την παρουσία τους στην Κρήτη. Είναι η πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια που έρχομαι και είμαι πολύ εντυπωσιασμένος. Είμαι πολύ χαρούμενος που ήμουν σε αυτή την πτήση. Ήταν τέλεια πτήση, χωρίς προβλήματα. Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ και ελπίζουμε να έχουμε ευχάριστες διακοπές. One week in a hotel. Ήρθαμε εδώ για μία εβδομάδα. Θα μείνουμε σε ξενοδοχείο και ήρθαμε για ξεκούραση. Το σημαντικό είναι ότι είναι η πρώτη πτήση που έρχεται και από εκεί θα έρχεται κάθε Σάββατο από το Μόναχο. Ήταν ένα αεροπλάνο 162 θέσεων και είχε 162 επιβάτες. Δηλαδή ήταν όλο γεμάτο. Κατά την προσγείωση του αεροσκάφους, ο αερολιμενάρχης είχε ολιγόλεπτη συζήτηση με το πλήρωμα, ενώ έγινε ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων. Την παράσταση έκλεψε η επιθυμία του πληρώματος, που πριν καν προσγειωθεί το αεροσκάφος, ζήτησε από τα στελέχη του αεροδρομίου σουβλάκια. Ο πιλότος μου λέγει ότι παλιά πέταγε με τον Κόνδωρα, τώρα επανέρχεται με τη Lufthansa. Είχε χαρά που ερχόταν με τον Κόνδωρα. Με τη Lufthansa δεν είχε τη χαρά να έρχεται. Η πρώτη του πτήση επεδίωξε να έρθει, ήρθε. Και είχε παραγγείλει και κάτι χαρακτηριστικό κριτικό, σουβλάκια κριτικά, τα οποία του τα προσφέραμε απλόχερα σε όλο το πλήρωμα να αισθανθούν πραγματικά τη φιλοξενία μας. Όπως τόνισε ο αερολιμενάρχης Ηρακλείου, σκοπός πλέον είναι η εταιρεία αυτή να εκτελεί πτήσεις προς την Κρήτη και την χειμερινή περίοδο.